χωρική ετοιμάζεται για το μεγάλο χορό των εξαγορών. Τι ρόλο θα παίξουν οι μνηστήρες από το εξωτερικό? Ξάγρυπνο το μάτι των ξένων οίκων για τα μεγάλα τραπεζικά σχήματα. Στάση αναμονής των ξένων θεσμικών. Χάος με τα εκαθαριστικά. Συνοπτικές διαδικασίες από το ΚΕΠΙΟ. Εφάπαξ καταβολή του φόρου από τους φορολογούμενους. Η αγορά εργασίας στο μικροσκόπιο. Οι νέοι στο κλειό της ανεργίας. Υπάρχει ανάγκη για στελέχη. Πού θα εξασφαλίσουν τα αναγκαία προσόντα τα παιδιά που απέτυχαν σε εξετάσεις? Τα ΙΕΚ στην αντεπίθεση μετά τις Πανελλήνιες και ιδιωτικές εταιρείες σε ρόλο ο ΑΕΔ. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Τα μεγάλα σχήματα που διαμορφώνουν σιγά σιγά το νέο χάρτη της ελληνικής τραπεζικής αγοράς βρίσκονται σταθερά στο μικροσκόπιο των ξένων χρηματοπιστωτικών οίκων που γνωρίζουν τα πραγματικά μεγέθη και την αξία τους. Από τη στάση των ξένων οίκων θα κριθεί βεβαίως και η άφιξη των ξένων θεσμικών επενδυτών στο ελληνικό χρηματιστήριο. Χθες ο οίκος Moody's αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Αλφα Τράπεζας Πίστεως. Διατήρησε όμως στο ίδιο επίπεδο την Εμπορική Τράπεζα, η μετοχή της οποίας ακριβένει αυτές τις μέρες στον απόϊχο των συζητήσεων για μελλοντική ιδιωτικοποίηση. Στη χθεσινή Γενική Συνέλευση της Εμπορικής Τράπεζας ανακοινώθηκε η αύξηση των κερδών κατά 150% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 1998. Η διοίκηση της τράπεζας επιβεβαίωσε επίσης ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο στρατηγικής συμμαχίας με διεθνή χρηματοπιστωτικό φορέα. Εκεί ήταν η κάμερα του Sky και η Βίκη Καραγιαννάκη. Αύξηση των κερδών της κατά 150% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 1998 παρουσίασε η Εμπορική Τράπεζα το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, καθώς αυτά ανήλθαν σε 35 δισεκατομμύρια δραχμές. Αυτό ανακοινώθηκε στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας, όπου ο πρόεδρος της Εμπορικής, κ. Γεωργουτσάκος, επεσήμανε παράλληλα ότι από τα προσωρινά λογιστικά στοιχεία του μηνός Ιουνίου 1999 προκύπτει αύξηση του ενεργητικού της τράπεζας κατά 35% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του περασμένου χρόνου, αύξηση των χορηγήσεων με 17% σε ετήσια βάση και των καταθέσεων αντίστοιχα με 37%. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εμπορικής Τράπεζας ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 124 δισεκατομμύρια δραχμές και τη διανομή δύο νέων δωρεάν μετοχών σε κάθε 10 παλαιές για τους παλαιούς μετόχους της τράπεζας. Η διοίκηση της τράπεζας κατά τη διάρκεια της συνέλευσης επιβεβαίωσε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο ανάπτυξης στρατηγικής συμμαχίας με διεθνή χρηματοπιστωτικό φορέα. Η συνέλευση των μετόχων της Εμπορικής αποφάσισε επίσης τον περιορισμό της άσκησης του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων για 606.000 νέες μετοχές, οι οποίες θα διατεθούν στους εργαζομένους και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της τράπεζας στην τιμή των 6.400 δραχμών. Συνολικά το μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας θα αυξηθεί κατά 129,2 δισεκατομμύρια δραχμές, ενώ οι 20.185.797 νέες μετοχές θα έχουν δικαίωμα στο μέρισμα για την τρέχουσα χρήση. Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην αύξηση κεφαλαίου, όπως και οι ημερομηνίες για την άσκηση του δικαιώματος, θα αποφασιστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας. Σε λίγη ώρα πραγματοποιείται η Γενική Συνέλευση του Ομίλου Παπαέλληνα, όπου σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές του Sky, θα αποφασιστεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 25 με 30 δισεκατομμύρια δραχμές. Στη μία η ώρα θα υπάρξει το Διοικητικό Συμβούλιο που θα αποφασίσει το ακριβές ποσό. Παράλληλα θα γίνει η παρουσίαση του νέου σχήματος Παπαέλληνα Sportsman Λαμπρόπουλου, που αναμένεται για την επόμενη χρονιά να έχει κύκλο εργασιών πάνω από 70 δισεκατομμύρια δραχμές. Να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, πώς κινείται η αγορά αυτή την ώρα. Βλέπετε και εσείς στο κάτω μέρος της οθόνης σας. Οριακή άνοδος 0,09%, αρκεί όμως να πούμε ότι ξεκίνησε με πτώση που ξεπέρασε το 1,20%. Ο δείκτης των ασφαλιών κινείται ανωδικά, ο δείκτης της παράλληλης αγοράς 0,98%, των συμμετοχών 3,05%, των διαφόρων μετοχών 1,94%, και αυτό σημαίνει ότι μικρομεσαίες κεφαλαιοποίησης εταιρείες και μετοχές οι οποίες φιλοξενούνται σε αυτούς τους κλαδικούς δείκτες, και όσο υπάρχουν για αυτούς σενάρια, φήμες και καλές πληροφορίες, τόσο θα ανεβαίνουν και θα διατηρούν αυτό που λέμε θερινό σενάριο, δηλαδή οι μικρομεσαίες κεφαλαιοποίησης, οι περιθωριακές, οι περιφερειακές μετοχές, αυτές θα ανεβαίνουν, ενώ τα blue chip θα κάνουν αυτά τα τεινάγματα και θα ξαναεπιστρέφουν στη βάση τους. Η αγορά εργασίας είναι ίσως το σημαντικότερο συστατικό της οικονομίας. Η οικονομία δεν είναι μόνο το χρηματιστήριο. Το χρηματιστήριο δεν είναι παρά ο καθρέφτης ενός κομματιού της ανθρώπινης δραστηριότητας μέσα στην παραγωγική διαδικασία. Η εκπομπή «Η Οικονομία σήμερα» παρακολουθεί όλους τους παράγοντες που συνθέτουν την οικονομία και μάλιστα με συνέστηση του σημερινού μεγάλου προβλήματος της ανεργίας, αλλά και του προβλήματος της κατάλληλης αξιοποίησης νέων ανθρώπων στην αγορά στελεχών. Θα μείνουμε στο θέμα και θα παρακολουθήσουμε πρώτα ένα ενδιαφέρον θέμα σχετικά με τις δραστηριότητες της εταιρείας Manpower.
Η Manpower ιδρύθηκε πρόσφατα στη χώρα μας με σκοπό να παίξει το ρόλο ενός ιδιωτικού ΟΑΕΒ για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Ο πρόεδρος της εταιρείας Αθανάσιος Αβραμόπουλος μίλησε αποκλειστικά στον Ανέστη Ντόκα και στο Sky για τα σχέδια του οποίου θα μάθουμε τώρα. Η Manpower Ελλάς ΑΕ, θυγατρική της ομώνυμης αμερικανικής εταιρείας, δραστηριοποιείται στην εξέβρεση τελεχών για τις επιχειρήσεις που απευθύνονται στην εταιρεία για να επιλέξουν εργαζόμενους για όλες τις βαθμίες του προσωπικού τους. Ο πρόεδρος της Manpower Ελλάς, κύριος Αθανάσιος Αβραμόπουλος, αναλύει στην κάμερα του Sky τις δραστηριότητες εταιρείας του. Η Manpower ιδρύθηκε στην Ελλάδα πέρυσι, αλλά ουσιαστικά εμπορικές πράξεις μπορούμε να πούμε ότι άρχισαν με την αρχή του 1999 φέτος. Πρακτικά λειτουργεί σαν ένας ιδιωτικός ΟΑΕΔ, θα λέγαμε. Ήδη λειτουργούν δύο γραφεία της Manpower στην Ελλάδα, ένα στο Σύνταγμα στην Αθήνα και ένα στον Παράδεισο Αμαρουσίου. Ο κ. Αβραμόπουλος υπογραμμή συνέντευξη στο Sky ότι η εταιρεία αναπτύσσεται ραγδαία, ιδρύοντας καταστήματα εντός και εκτός λεκανοπεδίου Αττικής. Στη συνέχεια προγραμματίζουμε ακόμα περισσότερη επέκταση και εκτός Αθηνών. Μάλιστα πριν το τέλος του έτους σίγουρα θα ανοίξουμε στη Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδος, όπου σκοπό έχουμε μέσα στα επόμενα χρόνια να καλύψουμε πλήρως την Ελλάδα σε θέματα εργατικού δυναμικού. Θα μείνουμε στο θέμα της αγοράς εργασίας και μάλιστα με έμφαση στο γεγονός ότι πολλοί νέοι άνθρωποι σήμερα, μετά τις πανελλήνιες εξετάσεις, αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα στην προοπτική της επαγγελματικής αποκατάστασης και στο ζήτημα των προσόντων που απαιτούνται σε περιβάλλον οξύτατου ανταγωνισμού. Φιλοξενούμε σήμερα τον Κωνσταντίνο Ροδόπουλο, πρόεδρο των ΙΕΚ ΑΚΜΗ. Κύριε Ροδόπουλε, καλώς ήρθατε στο Sky και στην εκπομπή Οικονομία σήμερα. Χαίρετε. Ευχαριστώ που με καλέσατε. Θα ξεκινήσουμε με μια επίκαιρη ερώτηση. Τον τελευταίο καιρό υπάρχει μεγάλη ζήτηση για μετοχές και υπάρχει στροφή του κόσμου στη μετοχική ιδέα. Υπάρχουν νέοι άνθρωποι που έρχονται στο δικό σας ΙΕΚ και ζητάνε τέτοιου είδους ειδικότητες που αφορούν το χρηματιστήριο και γενικά τα χρηματοοικονομικά προϊόντα? Κοιτάξτε, υπάρχει μια έξαρση στο χρηματιστήριο. Από ό,τι τουλάχιστον προχθές και εσείς ανακοινώσατε, υπάρχουν περίπου 1 εκατομμύριο Έλληνες οι οποίοι έχουν ανοίξει κωδικούς και συναλλάσσονται στο χρηματιστήριο αξιών Αθηνών. Υπάρχουν παράλληλα πάρα πολλές, εκατοντάδες ίσως, ALD, οι οποίες επίσης ασχολούνται με το χρηματιστήριο. Αλλά πάνω απ' όλα υπάρχει ένα καθοριστικό ερώτημα. Ποιες στελεχώνουν αυτές τις εταιρείες χρηματιστηριακές ή τις εταιρείες γενικότερα που ασχολούνται με το χώρο της οικονομίας και ειδικότερα το χώρο της χρηματιστηριακής οικονομίας? Εμείς, σαν ΙΕΚ ΑΚΜΗ, ξεκινούμε από φέτος, δηλαδή από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, μια ειδικότητα η οποία αναφέρεται αποκλειστικά σε αυτό που λέμε χρηματιστηριακές σπουδές. Σε αυτό το τομέα όπου για 2 χρόνια οι νέοι και νέες μπορούν να εξειδικευτούν, μπορούν να εκπαιδευτούν, μπορούν να εξειδικευτούν και πάλι τονίζω, σε 4 εξάμηνα και μετά να αποφοιτήσουν, να πάρουν ένα δίπλωμα αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος και να δραστηριοποιηθούν στο χώρο της χρηματιστηριακής αγοράς. Η ειδικότητα αυτή είναι μια ειδικότητα η οποία, αν θέλετε, είναι συνεπακόλουθο. Τι γνώσεις τα λαμβάνουν, κύριε Ροδόπουλε? Κοιτάξτε, αν μου επιτρέπετε να σας πω ορισμένα πράγματα γύρω από τα μαθήματα, κύριε Σαρακλή, υπάρχουν... Και ποιοι θα διδάσκουν, θα με ενδιαφέρει. Θα σας ενδιαφέρει και αυτό ίσως να ενδιαφέρει και άλλους οι οποίοι ασχολούνται με το χώρο της οικονομίας και του χρηματιστηρίου. Υπάρχουν γενικά μαθήματα τα οποία κάποιος νέος ή νέα μαθαίνει ή ειδικεύεται στα πρώτα εξάμηνα, στα πρώτα 2 εξάμηνα. Στη συνέχεια όμως, και ειδικότερα στο 2ο έτος, υπάρχει τα μαθήματα της νομοθεσίας γενικά για τις ανώνυμες εταιρείες, την μηχανογράφηση των χρηματιστηριακών συναλλαγών, χρηματιστηριακή λειτουργία, χρηματιστηριακή διοίκηση, η τραπεζική πρακτική, η ανάλυση των ισολογισμών. Όλα αυτά είναι τα εξειδικευμένα μαθήματα και βεβαίως μέσα σε 2 χρόνια κάποιος νέος ή νέα μπορεί να αποκτήσει εκείνα τα εφόδια που μπορεί μετέπειτα να εξελιχθεί σε ένα στέλεχος μιας εταιρείας που ασχολείται με το χρηματιστήριο. Αρχίζοντας βέβαια σαν υπάλληλος, έτσι. Βεβαίως, αυτονόητο. Μέσα σε 2 χρόνια δεν μπορεί να γίνει κανείς απευθείας στέλεχος. Να φύγουμε από αυτό και να γενικεύσουμε το ερώτημα. Υπάρχουν κάποιες ειδικότητες στις οποίες υπάρχει μεγάλη ζήτηση? Κοιτάξτε, εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη ζήτηση, τουλάχιστον στο δικό μας το χώρο, στο χώρο του ΙΕΚ ΑΚΜΗ, στο χώρο της οπτικοακουστικής βιομηχανίας. Και δεν μιλάμε μόνο για τη δημοσιογραφία, η οποία ίσως είναι η ναυαρχίδα των δικών μας ειδικοτήτων, αλλά υπάρχει ζήτηση τουλάχιστον στο χώρο της εικόνας, του βίντεο, της παραγωγής, του μακιγιάζ, της σκηνοθεσίας. Θα ήθελα να πω εδώ
ότι εμείς είμαστε το μοναδικό ΙΕΚ σε όλη την Ελλάδα που, έχουμε, που είμαστε πρωτοπόροι στον χώρο της οπτικοακουστικής βιομηχανίας. Και το τονίζω αυτό διότι είναι για τρίτη χρονιά φέτος που το ΙΕΚ ΑΚΜΗ σε συνεργασία με Ιταλούς και Ισπανούς υλοποιούν στην Ελλάδα ένα πρόγραμμα κοινοτικό το οποίο απευθύνεται σε στελέχη τηλεοράσεων και σε στελέχη εταιριών παραγωγής. Ένα πρόγραμμα το οποίο επιχορηγείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει σαν στόχο να ενημερώνει τους επαγγελματίες, προσέξτε τους επαγγελματίες, όχι τους σπουδαστές, σε εξελίξεις σε όλο αυτό τον ευαίσθητο και γρήγορα αναπτυσσόμενο τομέα της οπτικοακουστικής βιομηχανίας. Υπάρχει λοιπόν ζήτηση και στον τομέα αυτό που γενικά αναφέρουμε. Ξεκινήσαμε από το χρήμα, όπου θα υπάρξει ζήτηση, αναμένεται να υπάρξει ζήτηση, πήγαμε και στη δόξα. Και γι' αυτό και εμείς κάναμε μία κίνηση προς το χώρο των χρηματιστηριακών εργασιών, με την ειδικότητα του ειδικού, όπως λέγεται, ειδικός χρηματιστηριακών εργασιών, όπου πιστεύω με αυτή την έξαρση που υπάρχει στις χρηματιστηριακές εργασίες, αυτά τα παιδιά που θα τελειώσουν σπουδές 2 ετών στον τομέα αυτών, θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν στους χώρους αυτούς που, αν μη τι άλλο, μέχρι τώρα δεν υπήρχαν στελέχη. Η αλήθεια είναι ότι οι χρηματιστηριακές εργασίες χρειάζονται εξειδίκευση. Δεν είναι τόσο απλές. Προσπαθούμε βέβαια να τις απλοποιήσουμε εμείς. Θέλουμε να ρωτήσουμε κάτι άλλο όμως. Υπάρχει σύνδεση με την παραγωγή? Η σχολή σας συνδέεται με χώρους παραγωγής, είτε με κανάλια, κοιτάξτε, είτε με δεν μπορεί ένα ΙΕΚ, το οποίο προσφέρει μια εξειδίκευση 2 ετών, να είναι αποκομμένο από την οικονομία. Υπάρχει ένα γραφείο επαγγελματικής σταδιοδρομίας που έχουμε ιδρύσει μέσα στον χώρο του ΙΕΚ ΑΚΜΗ, το οποίο προσπαθεί και βρίσκει εργασίες για τους αποφύτους. Και παράλληλα υπάρχει ένα τηλεφωνικό κέντρο, το οποίο δέχεται τηλεφωνήματα από ανθρώπους που ενδιαφέρουν, από επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για την εξέβρεση στελεχών ή υπαλλήλων, καλύτερα να μιλάμε για στελέχη. Και υπάρχει η ζεύξη μεταξύ προσφοράς και ζήτησης των αποφύτων και από την πλευρά της βιομηχανίας, του εμπορίου, της οικονομίας γενικότερα. Θέλω να τονίσω με αυτό ότι δεν αφήνουμε τους αποφύτους μας στην τύχη τους. Τους βοηθάμε και εμείς από τη δικιά μας την πλευρά. Κάνουμε συνεργασίες. Εάν κάποιος σπουδαστής θα ήθελε να μετεκπαιδευτεί, να προσπεράσει δηλαδή τις σπουδές ενός ΙΕΚ, να πάει και κάπου παραπάνω, πώς γίνεται? Η δυνατότητα που του δίνει το ελληνικό κράτος να αποκτήσει το δίπλωμα, το οποίο είναι αναγνωρισμένο από το κράτος, το ελληνικό και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, του δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσει σε πανεπιστήμια, κάνοντας ακόμη άλλα 2 χρόνια σπουδές, μετά τα 2 του ΙΕΚ, και να αποκτήσει ένα πτυχίο bachelor's. Εμείς έχουμε συνεργασία, έχουν φύγει από φοιτοί μας και έχουν πάει σε 15 περίπου βρετανικά πανεπιστήμια, σε διάφορες ειδικότητες. Και αυτό που πρέπει να τονίσω είναι ότι τα 2 χρόνια που κάνουν στο ΙΕΚ είναι χρόνια τα οποία αναγνωρίζονται για τη συνέχιση και την απόκτηση ενός πανεπιστημιακού πτυχίου. Η είσοδος των νέων στα ΙΕΚ είναι αυξανόμενος ο αριθμός, η ζήτηση δηλαδή είναι αυξανόμενη? Κοιτάξτε, σε ΙΕΚ που έχουν καταξιωθεί τα τελευταία χρόνια προσφέροντας σοβαρές σπουδές και επαγγελματική τουλάχιστον αποκατάσταση ή δυνατότητα ή βοήθεια για επαγγελματική αποκατάσταση, πηγαίνουν αρκετά καλά. Μέσα σε αυτά τα ΙΕΚ είμαστε και εμείς, σαν ΙΕΚ. Μάλιστα. Κύριε Ροδόπουλε, να κλείσουμε με αυτό και να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Χάος έχει προκαλέσει στην εκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων το σύστημα τάξης και τα χρεωστικά που δεν έχουν ακόμη αποσταλεί θα εκαθαριστούν με συνοπτικές διαδικασίες. Προτεραιότητα του Υπουργείου Οικονομικών τα δημόσια έσοδα και όχι η διασταύρωση στοιχείων. Οι φορολογούμενοι θα κληθούν να καταβάλουν το υπόλοιπο φόρου εφάπαξ. Περισσότεροι από 1.000.000 φορολογούμενοι θα κληθούν να πληρώσουν εφάπαξ το φόρο εισοδήματος που τους αναλογεί λόγω εμπλοκής στην εκαθάριση των δηλώσεων. Η εκαθάριση πρόκειται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο αντί του Ιουλίου, με αποτέλεσμα οι φορολογούμενοι να πληρώσουν σε 2 ή στη χειρότερη περίπτωση σε 1 δόση αντί σε 3 όπως γινόταν. Η διεκπαιρέωση θα γίνει με συνοπτικές διαδικασίες και όλα δείχνουν ότι οι ΔΟΗ δεν θα προχωρήσουν σε διασταύρωση στοιχείων. Προτεραιότητα δίνεται στην αποστολή των χρεωστικών εκαθαριστικών με στόχο να γεμίσουν τα ταμεία του κράτους. Μέχρι σήμερα ολοκληρώθηκε η καθάριση 2.800.000 δηλώσεων και μέχρι την επόμενη εβδομάδα πρόκειται να ταχυδρομηθούν άλλα 500.000 εκαθαριστικά σημειώματα. Η εκαθάριση των υπόλοιπων 1.300.000 θα καθυστερήσει ακόμη περισσότερο. Οι ΔΟΗ αποδίδουν την καθυστέρηση στη χρονοβόρα διαδικασία ενημέρωσης του Μητρώου από το πρόγραμμα του τάξης. Όσοι πάρουν το εκαθαριστικό τους τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο θα πρέπει να εξοφλήσουν το φόρο που τους αναλογεί σε 2 δόσεις, ενώ στην περίπτωση που το πάρουν από τον Οκτώβριο και μετά σε 1 δόση, χωρίς να δικαιούνται την έκπτωση 2,5% που είχαν όσοι πλήρωσαν εφάπαξ το φόρο.
Ο γενικός δείκτης του χρηματιστηρίου άρχισε να ανεβαίνει και πάλι, είναι 0,23% η άνοδος του, πλησιάζει πάλι στο ιστορικό φράγμα των 4.500 μονάδων. Να δούμε όμως ποιες μετοχές είναι οι 11 πρώτες που εμφανίζουν το συν 8%. Είναι η κοινή της αλυσίδα και η προνομιούχος της αλυσίδα. Ρεμέκ, Ελφίκο Κοινή, το δικαίωμα της Ράδιο Κορασίδης, Ελληνική Εταιρεία Μπισκότων, Ερμής, 90.712 δραχμές, 9.400 μετοχές ζητούνε, δεν πουλάει κανείς. Μεταλλοπλαστική Αγρινίου, Λανακάμ, Σπόρτσμαν Κοινή και Πετσετάκης. Όταν λέω δεν πουλάει κανείς, είναι η Ερμής, έχει πάρα πολύ λίγες μετοχές, διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο και φυσικά όσοι τις κατέχουν τις δίνουν με το σταγονόδουρο και γι' αυτό υπάρχει κάθε μέρα το συν 8% που παρατηρείται όσοι παρακολουθείτε την αγορά. Να δούμε τώρα ποιες μετοχές είναι στο down, δηλαδή το μείον 8%, 3α προνομιούχος, ξυλεμπορία, είναι το δικαίωμα της Κούμπας, ασφαλιστική, Παπουτσάνης, 3α κοινή, Χάλιψ, ευρωπαϊκή πίστη προνομιούχος, Ορίων, η επενδυτική εταιρεία, Βιοσόλ προνομιούχος και Λιντρόμιλη Σαραντόπουλου και Εσκιμό προνομιούχος. Να δούμε τώρα πώς κινήθηκαν τα ξένα χρηματιστήρια. Με πτώση έκλεισαν οι αγορές της Νέας Υόρκης, του Λονδίνου και της Φραγκφούρτης. Πτώση είχαμε και σήμερα το πρωί στο Τόκιο. Να ρίξουμε μια ματιά στις ισοτιμίες. Ανωδικά κινήθηκαν το ευρώ και το ελβετικό φράγκο, αντίθετα με το δολάριο και το γιεν που σημείωσαν πτώση. Στην παράλληλη αγορά του χρηματιστηρίου θα εισαχθεί η γνωστή εταιρεία εστιατορίων ταχείας εξυπηρέτησης Everest, η οποία θα εκδώσει 800.000 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 160 δραχμών, η κάθε μία από τις οποίες περίπου 38.000 αφορούν ιδιωτική τοποθέτηση, η δε 750.000 θα διατεθούν με τη δημόσια εγγραφή, στην τιμή των 2.800 δραχμών η κάθε μία. Λεπτομέρειες στο βίντεο που ακολουθεί. Ξεκινάει σήμερα και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 23 Ιουλίου η δημόσια εγγραφή για την είσοδο της εταιρείας μαζικής εστίασης Everest στο χρηματιστήριο. Η εταιρεία, η οποία θα εισαχθεί στην παράλληλη αγορά, θα εκδώσει 800.000 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 160 δραχμών η κάθε μία. Από αυτές, οι 37.900 αφορούν ιδιωτική τοποθέτηση, οι δε 762.100 θα διατεθούν με δημόσια εγγραφή στην τιμή των 2.800 δραχμών έκαστη. Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης θα ανέλθουν σε 2,2 δισεκατομμύρια δραχμές που κατά κύριο λόγο θα διατεθούν για την ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων εταιριών της Everest ΑΕ και για τον εξυγχρονισμό του μηχανολογικού της εξοπλισμού της μονάδας παραγωγής. Η εισαγωγή μας στο χρηματιστήριο είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση για μας και έτσι θα την αντιμετωπίσουμε. Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην εταιρεία, στους μετόχους μας αλλά και στην ίδια την αγορά. Συντονιστής κύριος ανάδοχος της εισαγωγής έχει αναλάβει η τράπεζα Eurobank και σύμβουλος έκδοσης και κύριος ανάδοχος η Τέλεσης Χρηματιστηριακή. Η Everest ΑΕ παρουσίασε στη χρήση 1997-98 πωλήσεις ύψους 4,5 δισεκατομμύρια δραχμές και κέρδη χρήσεων πρώων φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ύψους 1 δισεκατομμυρίων δραχμών. Για την τελευταία χρήση, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες, οι πωλήσεις έχουν διαμορφωθεί στα 6 δισεκατομμύρια δραχμές και τα κέρδη στα 1,2 δισεκατομμύρια δραχμές. Για την τρέχουσα χρήση, οι πωλήσεις αναμένεται να κινηθούν στα επίπεδα των 7,5 δισεκατομμύρια δραχμών με κέρδη προφόρων στα 1,5 δισεκατομμύρια δραχμές. Να ρίξουμε μια τελευταία ματιά στην αγορά. Βλέπετε κι εσείς με οριακή άνοδο της τάξης του 0,15%. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει άνοδο στην παράλληλη αγορά κατά 1,48%, στις συμμετοχές 3,85% και στις διάφορες μετοχές κατά 3,15%. Αυτές είναι που σηκώνουν βέβαια και η οριακή πτώση του δίκτυου τιμών των τραπεζών κατά 0,16%. Στους τρεις κλάδους αυτούς υπάρχουν πάρα πολλές μετοχές μικρομεσαίας κεφαλαιοποίησης, να δούμε μέχρι πότε θα είναι μικρομεσαίας κεφαλαιοποίησης, όπου υπάρχουν πολλά story, πολλά σενάρια ότι θα εξαγοραστούν, θα συγχωνευτούν, θα κάνουν στρατηγικές συμμαχίες και αυτό φυσικά τονώνει το χρηματιστήριο και αυτό είναι και το θερινό σενάριο, οι μικρομεσαίες μετοχές, μικρομεσαίες κεφαλαιοποίησης μετοχές να ανεβαίνουν, ενώ οι τραπεζικές να έχουν το βλέμμα στραμμένο βέβαια στη μεγάλη κόντρα Eurobank και Πειραιός. Καθώς η συνεδρίαση του χρηματιστηρίου συνεχίζεται, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το μεσημέρι. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Sky στο δελτίο των 1:30 με την Αλεξάνδρα Καπελετζή. Καλό σας μεσημέρι.